Μόλις ενεργοποίησαμε το Nokia Lumia 920, περιμένουμε να μπει στα μενού του των Windows Phone 8. Κλασική είσοδος στα Windows. Επιλογή, καθορισμός ώρας που θέλουμε. Απλά κάποιοι όλοι όσοι είχαν Windows Phone 8 στην κατοχή τους, ακόμα και τα προηγούμενα Windows Phone 7 ή τα 7,5, έχουν περάσει την συγκεκριμένη διαδικασία. Περιμένουμε λίγο να ολοκληρωθεί η διαδικασία εγκατάστασης, η σύντομη διαδικασία εγκατάστασης του λειτουργικού. Δεν περάσαμε τα δικά μας στοιχεία για λόγους συντόμευσης της διάρκειας του συγκεκριμένου βίντεο, απλά για να δούμε το user interface. Θα το ξαναπώ για άλλη μια φορά, είναι άλλη μια παρουσίαση των Windows Phone 8. Δεν πρόκειται να δείτε σημαντικές διαφορές από οποιοδήποτε άλλο Windows Phone κινητό της αγοράς. Θα δείτε τα ίδια tiles, τα ίδια χρώματα, τους ίδιους συνδυασμούς χρωμάτων, μαύρο, άσπρο, background με κάποια 10-12 διαφορετικές επιλογές χρωμάτων για τα tiles. Κάποια tiles είναι animated, κάποια άλλα δεν είναι. Η διαφορά έγκυται στο ότι το συγκεκριμένο τηλέφωνο έχει τις ευλογίες της Nokia και της Microsoft, σίγουρα είναι πολύ πιο ποιοτικό από τα υπόλοιπα της αγοράς και σίγουρα είναι αρκετά καλύτερα φοδιασμένο σε τεχνικά χαρακτηριστικά. Μην ξεχνάτε, διαθέτει έναν διπύρινο Qualcomm Snapdragon επεξεργαστή, τρέχει στο 1,5 GHz, Adreno 225 GPU για πολύ καλές επιδόσεις, πλοήγησης στο mobile internet αλλά και επεξεργασίας παιχνιδιών και πολύπλοκων γραφικών εφέ. Διαθέτει NFC υποστήριξη, Wi-Fi, DLNA συμβατότητα, μπορεί να μετατραπεί σε Wi-Fi hotspot, υποστηρίζει προφανώς LTE δίκτυα και HDP 3G τεχνολογία δηλαδή, αλλά και 4G τεχνολογία με την πιο επίσημη ονομασία της στην LTE. Δεν είναι ακόμα, από όσο γνωρίζω, δεν είναι ακόμα συμβατό, ή δεν γνωρίζω μάλλον καλύτερα αν είναι συμβατό με το ελληνικά δίκτυα, με το δίκτυο της COSMOTE της Vodafone. Αυτό θα το δω σε αργότερα όταν τοποθετήσω κάποια κάρτα SIM μέσα. Η συγκεκριμένη συσκευή διαθέτει 32 GB εσωτερικού χώρου, δεν διαθέτει κάποια υποδοχή για κάρτες μνήμης. Έχει 1 GB RAM, όχι ότι χρειάζεται και παραπάνω. Τα Windows Phone 8 λειτουργούν πάρα πολύ καλά ακόμα και με 5-12 MB RAM. Φανταστείτε όμως τι μπορεί να κάνει με 1 GB RAM. Υποθέτω ότι δεν θα κουραστεί, δεν θα ανησυχήσει καθόλου τον χρήστη. Σύμφωνα με την Nokia, επίσης υποστηρίζει προφανώς Bluetooth 3.1 τεχνολογία. Έχει Corning Gorilla Glass 2 επικάλυψη στην οθόνη του, υπόσχεται να αντέξει όλες τις κακουχίες τις οποίες μπορεί να το υποβάλλεται, και η οθόνη του έχει τεχνολογία Clear Black, φαίνεται προφανώς, έχει αυτό το περίεργο βαθύ μαύρο το οποίο τίνει να είναι μυστηριώδες αρκετά δηλαδή, έχει όμως πολύ καλή αντίθεση λευκό με μαύρο όπως θα δείτε. Λίγο ακόμα μας λέει, σχεδόν ολοκληρώσαμε τη διαδικασία. Δεν θέλουμε να συμμετάχουμε Nokia, σας ευχαριστούμε. Και μπήκαμε στο user interface. Κλασικά το μήνυμα καλωσορίσματος των Windows Phone που περιέχει τα βοηθητικά βίντεο στα οποία θα μας βοηθήσουν να μπούμε στο νόημα. Επαφές, Office, Vodafone Hub εδώ, Nokia εξερεύνηση, ημερολόγιο, ρυθμίσεις, Xbox, παιχνίδια. Δεν θα δείτε πολλές διαφορές από οποιοδήποτε άλλο Windows Phone κινητό. Είναι περιττό να πούμε ότι είναι ταχύτατο πραγματικά, δείχνει ότι δεν διστάζει καθόλου και ότι δεν έχει πρόβλημα να κινηθεί σε πολύ υψηλούς ρυθμούς. Μια χαρά δείχνει, ας δούμε
η PureView κάμερα τι κάνει, αποδοχή. Πολύ γρήγορο το shutter speed, πραγματικά, χωρίς flash, ας δούμε πόσο, με flash, αυτόματο flash, χωρίς flash. Περίεργο, έχουμε πει χωρίς flash, όμως το LED flash θέλει να λειτουργήσει, τέλος πάντων. Οκ, βίντεο. Full HD βίντεο στα 30 fps προφανώς. Δεν νομίζω ότι θα υπάρχει πρόβλημα από τη συγκεκριμένη συσκευή. Άψογο στη μετάβαση από το ένα μενού στο άλλο, δεν δείχνει να είναι καθόλου κουρασμένο όπως το βλέπω, δεν το βλέπω να κουράζεται δηλαδή ιδιαίτερα. Νου, προστίκη, στα υπόλοιπες λειτουργίες. Nokia διήγηση προφανώς, πρέπει να μεταβούμε στο Nokia Store, κλασικές λειτουργίες. Αυτά από μια μικρή σύντομη βόλτα στα ενδότερα του Windows Phone 8 με το Nokia Lumia 920, μια συσκευή η οποία αποτελεί το καλύτερο Windows Phone κινητό, Windows Phone 8 κινητό της αγοράς. Μείνετε μαζί μας, συνεχίζουμε με ακόμα περισσότερες φωτογραφίες και βίντεο από τις επιδόσεις της συγκεκριμένης συσκευής.